Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Νίκη Λιβεράκη. Η Φίλιος υποκλίνεται στον Διέγκο Μαραντόνα. Συγκλονιστικές εικόνες σε Αργεντινή και Νάπολη, οι μεγάλες στιγμές και τα πάθη του. Μπλόκαραν οι εντατικές στη Βόρεια Ελλάδα, διακομίστηκαν στην Αθήνα τρεις ασθενείς σε ειδικές κάψουλες. Ανακοινώθηκε παράταση του lockdown μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου. Νέο μαύρο ρεκόρ διασωληνωμένων. Επιμένει σε αντίπεινα με πειρατείες σε ελληνικά πλοία η Άγκυρα. Στείνει σταθμό ελέγχου ναυσιπλοείας στα κατεχόμενα. Την παράταση του lockdown έως τις 7 Δεκεμβρίου επιβεβαίωσε και επισήμως σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε μια ημέρα κατά την οποία είχαμε δυστυχώς και τις πρώτες αεροδιακομιδές ασθενών από τη Βόρεια Ελλάδα σε εντατικές της Αττικής. Έχουμε ήδη συνδεθεί με την αίθουσα ειδήσεων και τη Δέσποινα Βλεπάκη να δούμε και τις ανακοινώσεις της ημέρας. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Έχουμε ακόμη ένα μαύρο ρεκόρ διασωληνωμένων, Δέσποινα. 2018 νέα κρούσματα μας ανακοινώθηκαν, Νίκη. Εκτοξεύτηκε για μια ακόμη μέρα ο αριθμός των διασωληνωμένων. 608 άνθρωποι αυτή την ώρα δίνουν μάχη για τη ζωή τους στις μονάδες εντατικής θεραπείας. 99 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού και αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας έσπασε το φράγμα των 2.000 νεκρών. 2.001 οι νεκροί από την αρχή της πανδημίας και πρέπει να σου πω ότι 1.375 κατέληξαν μέσα σε αυτό το μαύρο, όπως αποδεικνύεται, Νοέμβριο. Έχει μια σημασία να δούμε και την κατανομή των κρούσματων. Ναι. 408 κρούσματα καταγράφηκαν στην Αττική, 562 στη Θεσσαλονίκη, παραμένει πρωταθλήτρια των κρούσματων, 115 στη Λάρισα και 113 στην Πιερία. Δέσποινα, υπάρχουν πληροφορίες για ενδεχόμενο τρίτο κύμα της πανδημίας? Είναι κάτι που συζητούν οι επιστήμονες και τους προβληματίζει, πρέπει να σου πω, σύμφωνα και με τις πληροφορίες του Open, πάρα πολύ. Θα σου μεταφέρω κάποιες φωνές ακόμα και από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Ποια είναι τα δεδομένα τα οποία μελετούν και τα οποία θα συζητηθούν, θα μπουν στο τραπέζι και θα κρίνουν, αυτό εκτιμούν, την σταδιακή άρση των μέτρων. Πότε λοιπόν πρέπει να γίνει? Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, Νίκη, υπάρχουν μοντέλα τα οποία δείχνουν ότι αν ξεκινήσει σταδιακή άρση των μέτρων από 7 Δεκεμβρίου, τότε δηλαδή που τελειώνει το lockdown, είναι πιθανό με βάση τα μαθηματικά αυτά μοντέλα να υπάρχει τρίτο κύμα κορονοϊού στη χώρα μας ακόμα και πριν την πρωτοχρονιά. Όμως, σε περίπτωση που η σταδιακή άρση των μέτρων με κανόνες αποστάσεις γίνει από τις 21 Δεκεμβρίου, τότε φαίνεται ότι το τρίτο κύμα στη χώρα μας αναμένεται να έρθει ακόμα και τέλη Ιανουαρίου. Τότε μάλιστα, όπως λένε οι καλά πληροφορημένες πηγές μας, θα έχουμε ήδη και το εμβόλιο. Ναι. Οπότε αυτό θα συνδράμει στην αντιμετώπιση του κύματος στην πανδημία στη χώρα μας. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε και με βάση αυτά τα δεδομένα τα οποία συζητούν, ποιες θα είναι οι εισηγήσεις τους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, πράγματι ξημέρωσε σήμερα δυστυχώς. Ημέρα που εδώ και καιρό βλέπαμε να πλησιάζει. Οι εντατικές γέμισαν. Και έτσι ενεργοποιήθηκε πια το σχέδιο του Υπουργείου για επίγουσες αεροδιακομιδές ασθενών με στρατιωτικά αεροσκάφη σε νοσοκομεία της Αθήνας. Η πρώτη αεροδιακομιδή από τη Βόρεια Ελλάδα στην Αθήνα. Η γεμάτη ΣΜΕΘ. Ο θάνατος εκατοντάδων ανθρώπων. Από την αρχή που εμφανίστηκε ο ιός φοβόμασταν. Η παράταση του lockdown δεν ξάφνιασε κανέναν. Παρατείνονται τα υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό μέχρι και την Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6 το πρωί. Μακεδονία και Θράκη παλεύουν αλλά λυγίζουν μετά από ένα μακρύ και γενναίο αγώνα. Αυτόματα πλέον ενεργοποιείται το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας που προβλέπει επίγουσες αεροδιακομιδές με στρατιωτικά αεροσκάφη ασθενών από τον πληγωμένο βορρά στο νότο. Στις 10 το πρωί της 5ης, ένα C-130 απογειώθηκε από την Ελευσίνα με προορισμό το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης. Την ίδια ώρα από τη Δράμα ξεκινάει η μεταφορά τριών ασθενών προς το νοσοκομείο της Καβάλας και από εκεί στο αεροδρόμιο που μέσα σε ειδικές κάψουλες πέταξαν πίσω για Αθήνα. Σήμερα το πρωί 11 η ώρα έγινε διακομιδή των τριών ασθενών στην Αττική και την ίδια στιγμή και τα τρία κρεβάτια έχουν καλυφθεί πάλι με αυξημένη φροντίδα.
ήταν η μοναδική λύση, καθώς εκτός από τα νοσοκομεία της Δράμας, όπου 12 στις 12 μεθ ήταν κατηλημένες, τόσο εκείνα της Καβάλας, το Σερόν και της Αλεξανδρούπολης είχαν πληρότητα 100% στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ενώ κανένα από τα 4 μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης δεν είχε ελεύθερη κλίνη σε μεθ. Όλα είναι γεμάτα παιδιά, στέλνουμε τώρα στις Σέρες, στέλνουμε Αλεξανδρούπολη, στέλνουμε Καβάλα, όπου βρίσκουμε ένα κρεβάτι και απλό κρεβάτι, το στέλνουμε γιατί έχουμε γεμίσει. Είμαστε πάλι σε γεμάτη. Η τελευταία κουβέντα να προσπαθήσω εγώ να μεγαλώσω τα παιδιά μας, να είμαστε αγαπημένοι, χαμογελαστοί και να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Μια μεγάλη αγκαλιά και τα τελευταία λόγια του. Ότι έχει να θυμάται η Μαρία Κουτσιόγλου από το σύζυγό της που έφυγε πριν από ένα 24ωρο νικημένος από τον κορονοϊό. Ο 37χρονος, πατέρας τριών μικρών παιδιών, πάλεψε 2 εβδομάδες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, αλλά η αδύναμη καρδιά του δεν άντεξε. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, το οποίο εφημέρευε έως τις 8 το πρωί, παρά την κάπως μειωμένη προσέλευση στα τμήματα πηγόνων περιστατικών, η εφημερία ήταν από τις πιο δύσκολες που έχουν γίνει από την έναρξη της πανδημίας. Το νοσοκομείο χρειάστηκε να διασωληνώσει 7 ασθενείς. Όχι μόνο είμαστε γεμάτοι μέσα στο Παπα-Νικολάου, αλλά ανοίξαμε και άλλα 2 κρεβάτια επιπλέον, με ό,τι σημαίνει αυτό. Με τις ίδιες πιεστικές συνθήκες άρχισε η εφημερία και στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου επίσης δεν υπάρχουν κενές κλίνες σε ΜΕΘ. Πάνω από 2 εβδομάδες τώρα η πόλη μας κινείται περίπου με μηδενικές κλίνες. Και δυστυχώς, όπως λένε οι γιατροί, όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι νοσούν βαριά και χρειάζονται αναπνευστική υποστήριξη, την ώρα που η μικρή μείωση στην προσέλευση των ασθενών αφήνει μια χαραμάδα αισιοδοξίας. Λοιπόν, να σταθούμε στις αεροδιακομιδές, γιατί πριν από λίγο έφτασε εδώ στον Ευαγγελισμό ένας από τους ασθενείς που μεταφέρθηκε σε ειδική κάψουλα. Μας περιμένει η Αδαμαντία Λιόλιου στο νοσοκομείο. Να δούμε όλα τα νεότερα, Αδαμαντία. Στις 6 παρα 4 πρώτα λεπτά, Νίκη, ένας ασθενής πέρασε την είσοδο του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, όπου και βρισκόμαστε, μέσα στο ασθενοφόρο και μέσα σε ειδική κάψουλα. Να πούμε πως είχε φτάσει, πρόκειται για άνδρα γύρω στα 75 ετών, που ήρθε από την Δράμα, μεταφέρθηκε αρχικά στο αεροδρόμιο της Καβάλας και από εκεί λοιπόν με αεροσκάφος ειδικό της πολεμικής αεροπορίας και μέσα σε ειδική κάψουλα έφτασε εδώ στο νοσοκομείο. Πρόκειται για αεροδιακομιδή, για μια δύσκολη υπόθεση. Μαζί στο ασθενοφόρο, όπως και σε όλη τη διαδικασία, βρισκόταν ειδικό εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ η απόφαση για κάτι τέτοιο μας έχουν ενημερώσει ότι λαμβάνεται κατόπιν της απόφασης του θεράποντα ιατρού. Να πούμε πως ήδη έχει εισέλθει στο νοσοκομείο, είναι διασωληνωμένος και έχει μπει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού. Να ευχηθούμε αίσια έκβαση για αυτόν τον δύσκολο αγώνα που δίνουν οι συνάνθρωποι μας. Ευχαριστούμε την Αδαμαντία Λιόλιου. Ελάτε να δούμε τι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη. Εφημερεύει το ΑΧΕΠΑ. Η Αναστασία Αργυριάδου βρίσκεται εκεί. Να δούμε, Αναστασία, αν η εικόνα που θα μας μεταφέρει είναι ίδια με τη δύσκολη των προηγούμενων ημερών. Δυστυχώς, Νίκη, η εμπόλεμη κατάσταση συνεχίζεται στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, στο ΑΧΕΠΑ που βρισκόμαστε μέχρι και αυτή την ώρα, στα μισά περίπου της εφημερίας. Έχουν γίνει 30 εισαγωγές. Αναμένεται μέχρι τη λήξη να φτάσουν 70 με 80. Τη στιγμή που στην προηγούμενη εφημερία οι εισαγωγές ήταν 33. Με τη σημείωση όμως ότι εφημέρευε και το νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Τώρα, η προσέλευση, το ακούσαμε και στο βίντεο, είναι ελαφρώς μειωμένη. Εκείνο που ανησυχεί είναι ότι έρχονται ασθενείς, βαριά περιστατικά, νέοι άνθρωποι που χρειάζονται άμεση διασωλήνωση. Ελεύθερες κλίνες στις ΜΕΘ όμως δεν υπάρχουν και γίνεται διαρκώς διαχείριση κλινών. Μεταφέρονται διαρκώς ασθενείς από τις ΜΕΘ σε απλά κρεβάτια, αν και χρειαζόταν να παραμείνουν ακόμη σε μονάδα εντατικής θεραπείας για λίγα 24 ώρα. Ακούσαμε και στο βίντεο ότι ένας 37χρονος πατέρας τριών μικρών παιδιών έχασε τη μάχη με τη ζωή, ενώ μαθαίνουμε ότι και ένας 38χρονος άνδρας χωρίς υποκείμενα νοσήματα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ. Εκείνο που ανησυχεί είναι ότι υπάρχουν και άλλοι νέοι άνθρωποι σε όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, στις μονάδες εντατικής θεραπείας, διασωληνωμένοι χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Στο στόχαστρο όμως παραμένουν της πανδημίας και οι ηλικιωμένοι, Αναστασία. Έχουμε ακόμη μία μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην Καβάλα, που έχουμε και εκεί κρούσματα αρκετά. Η διασπορά του ιού στις κλειστές δομές. 30 κρούσματα σε οίκο ευγυρίας της Καβάλας, από τους οποίους 3 ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης. Δυστυχώς, ο ένας 87χρονος εξέπνευσε πριν από λίγες ώρες. Άστε.
Πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Ευχαριστούμε την Αναστασία Αργυριάδου. Να δούμε συνολικά την εικόνα. Μακεδονία, Θεσσαλία και Θράκη παραμένουν στη μέγενη της πανδημίας. Ειδικά στη Λάρισα, οι γιατροί στα νοσοκομεία δηλώνουν ότι η πόλη θυμίζει πια τη Θεσσαλονίκη. Πού θα πάνε οι ασθενείς, τώρα δεν έχουμε να τους βάλουμε τους ασθενείς. Τα επιδημιολογικά δεδομένα οδήγησαν σε παράταση του lockdown, καθώς από τα 9.484 κρούσματα που έχουν εντοπιστεί τις τελευταίες 5 ημέρες, σχεδόν 4.000 καταγράφηκαν σε 7 περιφέρειες. Στο κόκκινο παραμένουν Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Μαγνησία, Ετώλο Ακαρνανία, Αχαΐα, Λέσβος και Σέρες, όπου ασθενείς πλέον διασωληνώνονται και εκτός ΜΕΘ. Είναι γεμάτη πια η μέση δικιά μας. Το συμπτικό χειρουργείο το μετατρέψαμε σε χώρο για να μπορούμε να έχουμε τους διασωληνωμένους ασθενείς. Στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης οι 90 από τις 100 διαθέσιμες κλίνες COVID είναι κατηλημένες, ενώ τα κρεβάτια στην εντατική αδειάζουν και σύντομα ξαναγεμίζουν. Έχουμε δύο κρεβάτια ανοιχτά, τα οποία κρατιούνται με νύχια και με δόντια. Για ένα ακόμη 24ωρο η Θεσσαλία παραμένει χωρίς κρεβάτι ΜΕΘ. Η Λάρισα έγινε Θεσσαλονίκη, υποστηρίζουν γιατροί της πρώτης γραμμής. Αν κάνετε μια μικρή αναγωγή και των μολύνσεων αλλά και των νοσηλευόμενων, θα δείτε ότι μπορεί να είναι και περισσότερο σε σχέση με τον πληθυσμό το φορτίο που έχει η Λάρισα αλλά και ο Βόλος. Στο νοσοκομείο Τρικάλων εισήχθη με κορονοϊό τόσο ο Δήμαρχος Μετεώρων όσο και ο ηγούμενος της Μονής. Με τις 12 κλίνες ΜΕΘ γεμάτες, οι γιατροί διασωλήνωσαν ασθενείς σε ειδικό θάλαμο που έχουν διαμορφώσει. Μας έδιναν να το διακομίσουμε σε νοσοκομείο της Πελοποννήσου στον Πύργο, πράγμα το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο λόγω της κατάστασης της ασθενούς. Γεμάτες οι 6 ΜΕΘ της Καρδίτσας, γεμάτες και οι 8 του Βόλου. Προσπαθούμε να υπερβάλλουμε αυτό γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε εγκατελειμμένους και τους συνανθρώπους μας οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια. Να μην επαναληφθούν λάθη που συνέβησαν σε άλλες πόλεις, ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας εν ώψη του εορτασμού του Πολιούχου της Πάτρας, Αγίου Ανδρέα. Στην Πάτρα ο κορονοϊός φαίνεται ότι εμφανίζει ανθεκτικότητα και αυτό, σύμφωνα με τους γιατρούς, φαίνεται και από τα κρούσματα τα οποία νοσηλεύονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής, χωρίς να παρουσιάζουν πτωτική τάση. Ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος μάλιστα ενημέρωσε πως η λειτουργία στις 30 Νοεμβρίου θα τελεστεί δίχως πιστούς, τους οποίους κάλεσε να γιορτάσουν από τα σπίτια τους. Λοιπόν, οι περιοχές που είδατε στο βίντεο συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο επιβαρημένων επιδημιολογικά αυτές τις ώρες σε όλη τη χώρα. Θα συνδεθούμε λοιπόν με τη Μίνα Καραμίτρου για να δούμε πόσα είναι τα ενεργά κρούσματα σε κάθε μία εξ αυτών μήνα. Αλλά και το πιο εντυπωσιακό που προκύπτει αν τα συγκρίνει κανείς αυτά τα κρούσματα με όσα είχαν από την αρχή της πανδημίας. Ναι, αυτό κάναμε λοιπόν. Εντοπίσαμε πόσα είναι τα κρούσματα από την αρχή της πανδημίας σε αυτές τις περιοχές και πόσα είναι τα ενεργά κρούσματα αυτή τη στιγμή. Και φαίνεται πραγματικά γιατί μιλάμε για μια εκρηκτική κατάσταση. Πάμε λοιπόν να σας πω ότι στη Λάρισα, από την αρχή λοιπόν της πανδημίας, προσέξτε, από πέρσι τέλος Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, τα κρούσματα ήταν 2.640. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα ενεργά κρούσματα, επαναλαμβάνω, τα ενεργά κρούσματα είναι 1.327. Πάμε στον νομό της Μαγνησίας. Από την αρχή λοιπόν της πανδημίας, επαναλαμβάνω, από πέρσι τέλος Φεβρουαρίου, τα κρούσματα ήταν 972. Τα ενεργά κρούσματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ήδη 739. Τώρα, στην Αχαΐα, τα κρούσματα από πέρσι, το ξαναλέω, από πέρσι 811. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα ενεργά κρούσματα είναι 314. Και τέλος, στη Θεσσαλονίκη, τα κρούσματα από πέρσι που ξέσπασε η πανδημία ήταν 15.065. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήδη ενεργά κρούσματα είναι 6.245. Νομίζω καταλαβαίνουμε και το κατεπήγον της κατάστασης. Έτσι και με τα στοιχεία που μας παρέθεσες, Μίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε στα της πανδημίας στη συνέχεια του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Αναλυτικά όμως δεν μπορούμε παρά να σταθούμε στην είδηση που από χθες επισκιάζει κάθε άλλη εξέλιξη σε όλο τον κόσμο. Ολόκληρος ο πλανήτης λοιπόν υποκλίνεται και αποχαιρετά έναν θρύλο, τον Diego Maradona. Στην πατρίδα του την Αργεντινή που έχει κηρυχθεί σε τριήμερο πένθος, η σωρός του εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα, ενώ στη γειτονική Ιταλία και την Νάπολη που τον αποθέωσε ήταν χιλιάδες εκείνοι που έμειναν όλη νύχτα στους δρόμους τιμώντας τη μνήμη του. Tiene unas palabras en el cementerio a Maradona. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Gracias por haber jugado al fútbol, porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad. Es como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondría una lápida. Gracias a la pelota. Ο πλανήτης θρηνεί. Ο ποδοσφαιρικός κόσμος παράζει.
Ο Ντιέγκο Μαραντόνα, όσο και αν ξεγέλασε πολλούς για την αθανασία του, δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Ισορρός του στο Προεδρικό Μέγαρο, καλυμμένη από τη φανέλα με το νούμερο 10 και τη σημαία της Αργεντινής, της χώρας που γέννησε έναν ανθρώπινο Θεό. Λίγες μέρες πριν το θάνατό του, φανερά καταβεβλημένος έδειχνε ότι μετρούσε αντίστροφα. Μέχρι την τελευταία στιγμή όμως συνέχιζε να μοιράζει χαρά στους θαυμαστές του. Όσοι τον έζησαν και τον θαύμασαν έστω και από μακριά τον ευχαριστούν για το δικαίωμα που τους χάρισε στο όνειρο. Fue muy bueno conmigo. Bueno conmigo, con mi familia. Humilde, solidario. Con un corazón gigante. Οι γειτονιές που άλλοτε πλημμύριζαν με φωνές αποθέωσης, με πανηγυρισμούς και συνθήματα ως υπόκληση στο Θεό, τώρα γεμίζουν θλίψη. Η Νάπολη καίγεται. Los recuerdos que cuando los rememoraba me producían una sonrisa. Του Buenos Aires παρέλυσε. Το τριήμερο πένθος δεν είναι αρκετό για να αποδώσει τη στεναχώρια. Καρδιές λυγίζουν. Ο Θεός τους ξεγέλασε. Είναι θνητός. Ένα από τα γήπεδα όπου μεγαλούργησε, τον Μπομπονέρα βυθίστηκε στο σκοτάδι. Το δικό του άστρο όμως δεν έσβησε ποτέ. Η σημαία της River κυματίζει με σύστια. River και Boca πλέον δεν ξεχωρίζουν. Μάιρα! Μάιρα! Είναι απλώς Αργεντινοί που θρηνούν το χαμό του Θεού τους. Τα λόγια των ανθρώπων που έχουν επαφή με το ποδόσφαιρο φανερώνουν μέσα σε λίγες μόλις φράσεις την τεράστια επίδρασή τους στο άθλημα. Για τους Αργεντινούς, όπως οι γνώριμοι μας ποδοσφαιριστές Ισμαήλ Μπλάνκο και Χαβιέ Ούμπιδες, ο Ντιέγκο είναι ο δικός τους μεσσίας. Στην Αργεντινή και εγώ πιστεύω και σε άλλες χώρες το βλέπουν ο Θεός του ποδοσφαίρου. Ακούγαμε ο Μαραντόνα και όλοι θέλαμε να κάνουμε αυτό που έκανε ο Μαραντόνα. Δηλαδή, όταν είμαστε μικροί και έχουμε παίξει με την μπάλα. Εγώ είμαι Μαραντόνα, εγώ είμαι Μαραντόνα. Όλοι τα λέμε. Para todo lo que amamos el fútbol más, siempre va a estar presente, ¿no? Nunca se va a ir, siempre. Dios es Maradona, ¿no? Ο Μπλάνκο λυγίζει και δεν μπορεί να συνεχίσει από τους λυγμούς. Ο πρώην συμπαίκτης του στη Σεβίλη, Μανόλο Χιμένεθ, δεν μπορεί ακόμα να το πιστέψει. Fue un golpe duro al verlo en televisión. No me lo esperaba. Nadie esperaba. Su fallecimiento, su muerte. Maradona μαζί με τον Reed, σακριβίτια τον Φένικ, Βαλτάνο, κόβει ο Χότς πίσω για τον Maradona και είναι γκολ. Έναν άσο που συγκίνησε, που ξεσήκωσε ένα λαό, που αναγέννησε ένα λαό όπως είναι η Νάπολη και ο Ναπολιτάνικος λαός. Είναι μια θλιβερή ημέρα για όλους τους Αργεντινούς και για το ποδόσφαιρο. Μας αφήνει αλλά δεν φεύγει γιατί ο Ντιέγκο είναι αιώνιος. Σήμερα λέω αντίο σε έναν φίλο και ο κόσμος αντίο σε μια αιώνια ιδιοφυΐα. Αναπαύσου εν ειρήνη, παιχταρά. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ. Το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν παρουσίασε ως αιτία θανάτου την καρδιακή ανεπάρκεια. Ωστόσο, ο δικηγόρος του Αργεντινού θρύλου καταγγέλει ότι υπήρξε αμέλεια του προσωπικού που τον περιέθαλπε τις τελευταίες 12 ώρες της ζωής του και έκανε λόγο για εγκληματική ηλικιότητα, αναφερόμενο στην καθυστέρηση του ασθενοφόρου κατά μισή ώρα. Οι δικαστικές αρχές στην Αργεντινή άνοιξαν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του. Η ανθρωπότητα έχασε μια προσωπικότητα που την έκανε να ονειρεύεται. Όταν περάσει η θλίψη της απώλειας, θα φανεί ξανά πως οι ιδέες και οι άνθρωποι που τους κουβαλούν δεν πεθαίνουν ποτέ. Λοιπόν, φαίνεται ότι εκείνη μια δικαστική διαμάχη για το θάνατο του Μαραντόνα. Θα συνδεθούμε με τον Πάνο Βόγλη για να σταθούμε όμως πρώτα στις ουρές χιλιομέτρων στο Προεδρικό Μέγαρο, το Κάσα Ροσάδα, εκεί στο Buenos Aires, όπου εκτίθεται ισορρός του Μαραντόνα σε λαϊκό προσκύνημα, Πάνο. Νίκη, οι ουρές 5 χιλιομέτρων και άνω λένε πως έχουν δημιουργήσει οι φίλοι, οι πιστοί του Θεού της μπάλας, του Ντιέγκο Μαραντόνα, για να του πούν το τελευταίο αντίο. Οι ώρες αναμονής ξεπερνούν τις 4. Είναι εικόνες που βλέπουμε, έτσι. Είναι ασύλληπτο. Ότι μιλάμε για κάτι ασύλληπτο. Μόνο ο Ντιέγκο Μαραντόνα θα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι τέτοιο. Και όχι μόνο στην Αργεντινή, και σε άλλη χώρα πιστεύω θα δημιουργεί το αυτό. Σε κάθε περίπτωση η Αργεντινή ήταν η πατρίδα του. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος, η ισορρός του Ντιέγκο Μαραντόνα που εκτίθεται στο Προεδρικό Μέγαρο, μάλιστα ο Αλμπέρτο Φερνάντες, ο πρόεδρος της χώρας, πήγε και αυτός εκεί για να αφήσει μια φανέλα, να αποτίσει και αυτός φόρο τιμής για τον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών της Αργεντινής και πιθανότατα και του πλανήτη, για έναν άνθρωπο που έφυγε στα 60 του χρόνια με πολλά πράγματα τα οποία τον απασχόλησαν, ενώ τις καταχρήσεις και όλα τα σχετικά. Αντιλαμβανόμαστε, Νίκη, ότι θα συνεχιστεί αυτή η εικόνα.
Κανονικά υπάρχει που, ένα ωράριο. Που πραγματοποιείται και εν μέσω πανδημίας. Έτσι, ας το έχουμε και αυτό κατά νου. Εν πάση περιπτώσει, μας λες ναι, θα συνεχιστεί. Άλλωστε, η χώρα είναι σε τρίμερο πένθος. Ιδού ο Αλμπέρτο Φερνάντες, ο πρόεδρος της Αργεντινής, που αφήνει μια φανέλα από παλιά ομάδα του Ντιέγκο Μαραντόνα, την Αργεντίνο Τζούνιορς, εκεί που ξεκίνησε και σε ηλικία 12 ετών είχε δείξει τι θα ακολουθήσει ποδοσφαιρικά. Μαραντόνα, ο οποίος νικήθηκε από τις καταχρήσεις και από πολλά άλλα πράγματα, θα συνεχίσει ο κόσμος να σειραίει. Σε 2 ώρες κανονικά πρέπει να κλείσει το επισκεπτήριο, ας το πω έτσι, η προσέλευση του κόσμου, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, τι λένε οι δικηγόροι και για ποιον λόγο θα φτάσει αυτή η ιστορία στα δικαστήρια. Την ίδια στιγμή, Νίκη, πολύ σωστά το έθεσε στην αρχή, ο παιδικός του φίλος και δικηγόρος του, μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής του, θεωρεί πως υπήρχε εγκληματική αμέλεια τις τελευταίες 12 ώρες, ότι δεν τον πρόσεχαν. Θυμίζω ότι ο Μαραντόνα, αρχές του μήνα, είχε κάνει μια επέμβαση για αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Ναι. Είχε ξεπεράσει αρχικά το πρόβλημα, ή τουλάχιστον έτσι φαινότανε, και είχε βγει από το νοσοκομείο και ήταν σπίτι του. Αλλά όπως λέγαμε και χθες, τέτοια ώρα, νοσηλευόταν στο σπίτι του. Δεν ήταν ελεύθερος να κάνει ό,τι ήθελε, έπρεπε να παρακολουθείτε. Λέει λοιπόν ο δικηγόρος ότι δεν υπήρχε παρακολούθηση, ότι το ιατρικό προσωπικό και οι νοσοκόμοι που ήταν εκεί δεν τον πρόσεχαν το τελευταίο 12ωρο της ζωής του, δεν ήταν κοντά του. Δεν ήταν εκεί που έπρεπε, τη στιγμή που έπρεπε, και αυτό θα το ψάξει, θα το πάει μέχρι τέλους, θα το κυνηγήσει όσο μπορεί και ηθικά περισσότερο, έλεγε ο δικηγόρος του και παιδικός του φίλος. Έπεται συνέχεια πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες που βλέπουμε από την καρδιά της Αργεντινής. Ευχαριστούμε τον Πάνο Βόγλη. Θα μείνουμε στο θέμα. Θα μείνουμε σε αυτόν τον μοναδικό άνθρωπο. Γεννημένος λοιπόν πριν από 60 χρόνια σε μια φτωχή οικογένεια σε προάστιο του Μπουένος Άιρες, ο Μαραντόνα ξεχώρισε ήδη από τα 8 του. Και έκτοτε υπήρξε πολλά περισσότερα από απλά σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Σε όλη του τη ζωή, δυνατός δεν στάθηκε μόνο απέναντι στις καταχρήσεις. Diego Perusa, Maradona, hijo de puta, bueno, normal, ignorante. Me gusta ser como soy. Αυτός ήταν ο Diego Maradona και κάτι ακόμα. Ο θεός του ποδοσφαίρου. Έφυγε σε ηλικία 60 ετών, προδομένος από την καρδιά του, χωρίς να μπορέσει να ντριμπλάρει το θάνατο για ακόμα μια φορά. Δεν την ούκα, μίχα. Και όταν ακόμα, yo estaba muerto. El de arriba me dijo, vení, Diego. Todavía no. Todavía no. Συνέδεσε το όνομά του με μια εποχή ανεπιτίδευτη. Πιο αθώα, πιο συναισθηματική, πιο παθιασμένη και λατρεύτηκε από δισεκατομμύρια ανθρώπους ανά τον πλανήτη. Για τους Ναπολιτάνους και τους Αργεντινούς αποτέλεσε πρότυπο, όχι μόνο λόγω του ασύγκριτου ταλέντου του και των πρωτοφανών επιτυχιών που δημιούργησε, αλλά και λόγω της αντισυμβατικότητάς του και της καθιέρωσής του στο ποδοσφαιρικό στερέωμα από μια διαφορετική οδό της πεπατημένης. Γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου του 60, στο Λανούς του Buenos Aires ως παιδί πολυμελούς οικογένειας. Ακαδημίες Αργεντίνος Juniors, Boca Juniors, Μπαρτσελόνα με ρεκόρ μεταγραφικού κόστους, τραυματισμοί, αμφισβήτηση και το 1984 ο έρωτας της ζωής του. Η φτωχή Νάπολη του Ιταλικού Νότου, εκεί που ο Ντιέγκο λατρεύτηκε ως θεός. Στο Μουντιάλ του 86 ήρθε η μυθοποίηση. Το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα, με διαφορά μόλις λίγων λεπτών, σαν να γράφει ένα πλήρες βιογραφικό του εαυτού του. Y como yo le digo a los jugadores hoy, defensor que duda, defensor que muere. Cuando yo lo paso a Fenwick, me sale Shilton y yo le iba a dar tres dedos al Sigui. Hice así, seguí y le di. Ύστερα τα πρωταθλήματα, τα κύπελα, τα ευρωπαϊκά με την Νάπολη, με τους συμπαίκτες του να τραγουδούν σύνθημα για τον ίδιο μετά την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος. Η αρχή του τέλους ήρθε το 1990 όταν ένα ολόκληρο γήπεδο επιταλικού εδάφους, το Σαν Πάολο, στο Ιταλία-Αργεντινή, υποστήριξε την Αργεντινή λόγω του Ντιέγκο. Εκεί έγινε persona non grata για την Ιταλία, ξεκίνησαν οι τιμωρίες για χρήση ναρκωτικών και η δύση της καριέρας του. Sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? Qué jugador nos perdimos.
Η σκοτεινή πλευρά του Ντιέγκο δημιουργούσε μια συνεχή λεκτική πάλη μεταξύ των ανθρώπων που τον λάτρευαν και εκείνων που λάτρευαν να τον μισούν. Η θεοποίησή του στην Νάπολη δεν ήρθε χωρίς κόστος. Στις ταινίες για τη ζωή του αποτυπώθηκαν τα τεράστια προβλήματα υγείας, απόρρια της χρήσης ναρκωτικών, οι σχέσεις με την Ιταλική μαφία και το δύσκολα διαχειρίσιμο κόστος της υπερπροβολής. A mí me han ofrecido muchísimas veces ser político. Y yo dije que no, porque yo no sirvo para robar a la gente. Σε μία από τις δεκάδες προσπάθειες που κατέβαλε να απεξαρτηθεί, επισκέφτηκε και τον επιστήθιο φίλο του, Φιντέλ Κάστρο. Η μοίρα το έφερε έτσι ώστε να πεθάνουν την ίδια μέρα, την 25η Νοεμβρίου. Queremos llamarle que no le pueden decir que robó. Ως προπονητής δεν σημείωσε κάποια επιτυχία. Όμως η κοινωνική του παρουσία όλα αυτά τα χρόνια μαγνήτιζε τα πλήθη, τα ξεσήκωνε, τα γέμιζε δέος. Η παρακαταθήκη του είναι αιώνια στο δημοφιλέστερο των σπορ και όπως έλεγε ο ίδιος, το να βλέπω την μπάλα και να την κυνηγώ με κάνει τον πιο χαρούμενο άνθρωπο του κόσμου. Αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, επιβεβαιώνοντας το κακό κλίμα που επικρατεί στην Ευρώπη για την Άγκυρα. Το Ευρωκοινοβούλιο τάσεται συνολικά υπέρ της επιβολής κυρώσεων στη γειτονική χώρα. Η Αθήνα την ίδια ώρα επιμένει στη στρατηγική των συμμαχιών και επαναλαμβάνει ότι η Τουρκία παραμένει ταραχοποιός στην ευρύτερη περιοχή. Θα δούμε συνολικά και τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του, συνδεόμενοι με τους συναδέλφους από τη Νέα Υόρκη ο Μιχάλης Ιγνατίου, από την Τουρκία βλέπετε τη Μαρία Ζαχαράκη, από τις Βρυξέλλες η Μαρία Ψαρά, μαζί και η Αλεξία Τασούλη. Πρώτα όμως το ρεπορτάζ. Πληθαίνουν οι φωνές στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία στην προσεχή σύνοδο κορυφής της 10 Δεκεμβρίου. Το κλίμα είναι βαρύ για τον Ταγί Περτογάν, ενώ η ελληνική κυβέρνηση κατηγόρησε την Άγκυρα ότι φοράει μάσκα. Καμιά μάσκα δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα. Η αδίποτε εκ του πονηρού εκδήλωση δήθεν καλής θέλησης της τελευταίας στιγμής δεν μπορεί να εκλειφθεί παρά μόνο σαν προσχηματική. Δεν θα έχει κανένα άλλο στόχο παρά μόνο να ρετουσαριστεί η εικόνα της παραβατικής συμπεριφοράς της. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τα κόμματα για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Του επεσήμανα την ανάγκη να αντιμετωπιστεί αυτή η κλιμακούμενη επιθετικότητα της Τουρκίας και πιθανή ελιγμή της εν ώψη του Συμβουλίου Κορυφής του Δεκεμβρίου με μια αποφασιστική στάση της Ελλάδας που θα θέσει ξανά το ζήτημα ουσιαστικών κυρώσεων. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε και για την αμυντική συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ Ελλάδας και Εμμυράτων, που περιλαμβάνει μια πρωτοποριακή, όπως τη χαρακτήρισε ρήτρα, αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή. Στο πλαίσιο αυτό, εμπεριέχεται στη συμφωνία πρωτοποριακή ρήτρα αμυντική συνδρομή. Η ρήτρα αυτή υπάρχει για πρώτη φορά σε διμερή συμφωνία, την οποία υπογράφει η χώρα μας μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι μια χρήσιμη για την χώρα πολιτική και αμυντική συνεργασία. Η συνεργασία της Ελλάδας με τη λεγόμενη μικρή Σπάρτη του αραβικού κόσμου μπορεί να είναι πάρα πολύ επωφελής στο μέτρο που υλοποιηθεί. Με ευρεία πλειοψηφία για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει την αυστηρή επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία, υιοθετώντας την τροπολογία που κατέθεσε η ελληνική και κυπριακή αντιπροσωπεία με πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μημαράκη. Αυτή η νέα και ευθεία πρόκληση της Τουρκίας συνιστά κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και στρέφεται κατά της κυριαρχίας της κυπριακής δημοκρατίας, των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και είναι μια επιθετική πρόκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον απόϊχο της Συμφωνίας Ελλάδας-Εμμυράτων θα πραγματοποιηθεί από 30 Νοεμβρίου μέχρι 6 Δεκεμβρίου κοινή αεροναυτική άσκηση Γαλλίας, Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου και Εμμυράτων. Χτες πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου άσκηση έρευνας και διάσωσης από τις ένοπλες δυνάμεις. Λοιπόν, είδατε ότι ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών τους εκπροσώπους των κομμάτων, μεταξύ άλλων και για αυτή τη συμφωνία που συνήψε η Αθήνα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Με τη βοήθεια της Αλεξίας Τασούλη, θα μείνουμε στο θέμα. Το είπε και ο κύριος Δένδιας, Αλεξία, ότι εδώ μιλάμε για μια συμφωνία πρωτοφανή για τα μεταπολεμικά χρονικά. Ναι, εκείνο που έχει τη σημασία του Νίκη είναι ότι αυτή η ρήτρα αμυντικής συνδρομής την υπογράφει η Ελλάδα για πρώτη φορά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η ρήτρα Νίκη λέει επί της ουσίας ότι σε περίπτωση επίθεσης από τρίτη χώρα
τα δύο γενικά επιτελεία των δύο χωρών, οι ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών θα μπορούν να έχουν απευθείας γραμμή, απευθείας επικοινωνία, σε συνεργασία ή σε βοήθεια, συνεργασία σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά και σε βοήθεια σε επίπεδο υποστήριξης όπλων. Και το οπλοστάσιο των Εμμυράτων Νίκη διαθέτει περί τα 80 μαχητικά αεροσκάφη F-16, περίπου 70 γαλλικά Mirage 2000 και περί τις 10 κορβέτες. Γι' αυτό και η συμφωνία αυτή θα έρθει προς επικύρωση στη Βουλή μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις 10 Δεκεμβρίου, όπου θα συζητηθεί εκεί το θέμα των κυρώσεων προς την Τουρκία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξία. Και είναι ένα ερώτημα πώς θα φτάσουμε σε αυτή τη Σύνοδο, κυρίες και κύριοι. Γιατί 4-24 ώρα μετά την απόπειρα ανιοψία στο τουρκικό πλοίο, η Άγκυρα επιμένει να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και να κατηγορεί την Ελλάδα για αυτό το συμβάν, απειλώντας μάλιστα και με αντίπεινα. Το Όπεν αποκαλύπτει απόψε ακριβώς όσα συνέβησαν με την επιθεώρηση του πλοίου από τους Γερμανούς στο πλαίσιο της επιχείρησης Ειρήνη για το εμπάργκο στη Λιβύη. Μια επιχείρηση την οποία ο ΑΚΑΡ τώρα χαρακτηρίζει παράνομη. Αντιστροφή εικόνας με την επίμαχη νιοψία ανοιχτά της Λιβύης, επιχειρεί η Τουρκία. Σε μια προσπάθεια να ελαφρύνει το κλίμα δυσαρέσκειας που έχει διαμορφωθεί τελευταία στην Ευρώπη και να αποβάλει την ταμπέλα του ταραχοποιού εν ώψη της Ευρωπαϊκής Συνόδου το Δεκέμβριο, η Άγκυρα κάνει λόγο για σαμποτάζ της Αθήνας στην νιοψία του τουρκικού πλοίου από γερμανική φρεγάτα. Προσπαθούν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον επειδή γνωρίζουν ότι αυτό που συνέβη είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο. UNAVFOR Med Irini is operating right at the heart of the Mediterranean Sea in order to assure the respect of United Nations arms embargo regarding Libya. Η Τουρκία απειλεί για αντίπεινα με νιοψίες ελληνικά πλοία. Σύμφωνα μάλιστα με το φιλοκυβερνητικό τύπο, ετοιμάζεται να λειτουργήσει κέντρο ελέγχου ναυσιπλοείας στα κατεχόμενα. Η περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου και η επιδρομή στο τουρκικό εμπορικό πλοίο στο πλαίσιο της επιχείρησης Ειρήνη έφερε στην ατζέντα τη λήψη μέτρων. Η Τουρκία θα ενημερώνεται αμέσως για κάθε πλοίο που πλέει στην Ανατολική Μεσόγειο με τη θέση σε εφαρμογή το επόμενο έτος ενός νέου συστήματος. Από την πρώτη στιγμή, η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα ως υπεύθυνη για παράνομη νιοψία σε τουρκικό εμπορικό πλοίο. Ο Ερντογάν το είπε ευθέως. Σύμφωνα με πληροφορίες του Όπεν, την εντολή για την νιοψία έδωσε ο Ιταλός επιχειρησιακός διοικητής. Αντίθετα με την εκδοχή που δίνουν οι Τούρκοι, η γερμανική φρεγάτα Αμβούργο προχώρησε στον έλεγχο του φορτηγού πλοίου, αφού προηγουμένως είχε λάβει την άδεια από τον Τούρκο καπετάνιο. Όμως λίγη ώρα αργότερα, η Άγκυρα αρνήθηκε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να σταματήσει η νιοψία. Η Τουρκία επιχειρεί να απαξιώσει την επιχείρηση Ειρήνη, διότι όπως όλα δείχνουν, της βάζει φραγμό στο παιχνίδι που παίζει στη Λιβύη. Και επιπλέον η Τουρκία επιμένει να βάζει αυτό το θέμα που έχει προκύψει μετά την απόπειρα νιοψίας, με κάθε ευκαιρία. Το ίδιο γίνεται και σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Πάμε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και στη Μαρία Ζαχαράκη. Είχαμε επικοινωνία του κύριου Τσαβούσογλου με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας, τον κύριο Στόλτενμπεργκ. Να υποθέσουμε ότι συζητήθηκε και το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει. Όχι μόνο να υποθέσουμε, ήταν το πρώτο θέμα που συζητήθηκε και το κύριο θέμα, Νίκη, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Νίκου Δένδια. Επικοινωνία είχε λοιπόν και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Οι διπλωματικές πηγές εδώ λένε ότι συζητήθηκε το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου με πρώτο και κύριο την ιοψία στο τουρκικό πλοίο που έχει εξοργήσει την Άγκυρα. Όπως ανέφερε μάλιστα και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετά στο Twitter, στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ τόνισε ιδιαιτέρως ότι η μεταχείριση απέναντι στο τουρκικό πλοίο ήταν απαράδεκτη. Η Άγκυρα λοιπόν προσπαθεί να φέρει το θέμα σε κάθε διεθνή πλατφόρμα για να εκφράσει την ενόχλησή της, αλλά και να βρει κάποια υποστήριξη σε ένα θέμα που την έχει πληγώσει, όπως λέγαμε, Νίκη, σε επικοινωνιακό επίπεδο. Αν και βέβαια αντιλαμβάνεται ότι δύσκολα μπορεί να βρει πια συμμάχους στη Δύση, ο μόνος που τελικά είναι πιστός είναι το Κατάρ. Περισσότερο βέβαια από σύμμαχος, θα έλεγα ότι είναι χορηγός το Κατάρ. Βάζει πλάτη σήμερα στην οικονομία σε μια περίοδο πολύ μαύρη για την τουρκική λίρα και συνολικά για την οικονομία της χώρας.
Ακριβώς, και το Κατάρ είναι αυτή τη στιγμή ο σωτήρας, θα λέγαμε, της Άγκυρας. Σήμερα βρέθηκε ο εμίρης του Κατάρ πάλι εδώ. Υπέγραψε με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν 8 συμφωνίες για ενέργεια, άμυνα και εξαγωγές. Και με τις νέες αυτές συμφωνίες αναμένεται να μπουν στην Τουρκία άλλα 300 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά τίποτα φυσικά δεν είναι χωρίς αντάλλαγμα. Η Τουρκία θα μεταβιβάσει το 10% του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης στο Κατάρ. Και μάλιστα ακούγεται, Νίκη, ότι ακόμη αρκετοί τουρκικοί κολοσσοί θα πουληθούν στο Κατάρ, όπως ακούγεται έντονα και ο Εθνικός Αερομεταφορέας της Τουρκίας. Γιατί το Κατάρ έχει δανείσει μέχρι στιγμής πάρα πολλά δις στην Τουρκία. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να τα πάρει πίσω. Γι' αυτό και η Τουρκία άρχισε, όπως φαίνεται, να πουλάει. Μαρία, τώρα, επειδή ο Σονούκο θα μπει στο Λευκό Οίκο ο Μπάιντεν, και είναι ένα ερώτημα τι μελγενέστε με τις αμερικανικές κυρώσεις. Εκεί τι εκτιμούν, υπάρχει περίπτωση? Εδώ υπάρχει ελπίδα, θα έλεγα, Νίκη. Το νούμερο 2 στην ιεραρχία του κυβερνώντος κόμματος, ο Νουμάν Κουρτουλμούς, σε μια συνέντευξη που έδωσε σήμερα, θεωρεί ότι ο Τζο Μπάιντεν θα αντιχαρίσει, θα μπορούσαμε να πούμε, στην Τουρκία και δεν θα επιβάλλει θεωρική ρώσεις για την αγορά του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400, γιατί κατά την άποψη του Κουρτουλμούς και κατά τις ελπίδες της Άγκυρας, βέβαια, η Ουάσιγκτον θέλει ισορροπία στη Μέση Ανατολή και όχι εντάσεις με την Τουρκία. Θα δείξει όμως, Νίκη, γιατί εδώ οι γνώμες διήστανται. Άλλος βλέπει καρότο, άλλος βλέπει μαστίγιο από τον Τζο Μπάιντεν. Θα δούμε σε 1,5-2 μήνες περίπου. Πράγματι. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι λοιπόν ένα ερώτημα αν θα υπάρξουν αμερικανικές κυρώσεις, όπως είναι και ένα ερώτημα αν θα υπάρξουν ευρωπαϊκές κυρώσεις. Η Σύνοδος Κορυφής πλησιάζει με ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Εμείς θα πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκρίτρια του Open, τη Μαρία Ψαρά. Είναι, Μαρία, προφανές σε όλα τα επίπεδα ότι το κλίμα αυτή τη φορά είναι πολύ πιο βαρύ για την Τουρκία και με πολλές αφετηρίες. Δεν είναι πια μόνο η Αθήνα και η Λευκωσία. Νίκη, καταρχάς η αφετηρία η βασική αυτή τη φορά είναι η Γαλλία, η οποία είναι πεπισμένη ότι πρέπει να επιβληθούν και οι Ρώσοι σε βάρος της Τουρκίας στη Σύνοδο Κορυφής. Ο Γάλλος διπλωμάτης μας έλεγε ότι ψάχνει συμμαχίες, αναζητεί την υποστήριξη των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν της Ελλάδας και της Κύπρου, προκειμένου να το καταφέρει αυτό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν σχεδιαστεί λεπτομερείς κυρώσεις, Νίκη. Ωστόσο, οι διπλωμάτες λένε ότι πρέπει να είναι στους τομείς της οικονομίας, ώστε η Τουρκία να περιορίσει τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων, πιθανόν την αυσιπλοεία, τις τράπεζες και την ενέργεια. Η υποστήριξη των κυρώσεων έγκυται εν πωλής και στο Βερολίνο, στη Γερμανία, που ως προεδρεύουσα χώρα θα έχει μεγάλο λόγο για την υποστήριξη ημί των κυρώσεων αυτών. Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά είπε διπλωμάτης στο Reuters, οι Γερμανοί δεν το πήραν πολύ καλά το γεγονός ότι αμέσως μετά την Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου ο Ερντογάν ξαναέφερε το πλοίο του στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο είχε πάρει ακριβώς πριν, για να αποφύγει τις κυρώσεις. Τράβηξε πολύ το σκηνή, λέει ο Ερντογάν, σύμφωνα με τους διπλωμάτες. Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε. Βέβαια, Νίκη, η Τουρκία είναι σύμμαχος σε πολλές χώρες ευρωπαϊκές. Ομοφωνία δεν υπάρχει ακόμα, γι' αυτό η Γαλλία προσπαθεί να βρει συμμαχίες και, όπως λένε οι διπλωμάτες, μένει ακόμα πολύς χρόνος γι' αυτό. Πράγματι, λοιπόν, το παρακολουθούμε με αυξημένο ενδιαφέρον, όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία Ψαρά. Αξίζει να σταθούμε, κυρίες και κύριοι, στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δούμε τι επέλεξε να κάνει λίγο πριν αφήσει το Λευκό Οίκο πίσω του ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγινε γνωστό ότι απένει με χάρη στο στρατηγό Μάικλ Φλίν. Είναι ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της χώρας και ένας άνθρωπος που είχε ομολογήσει την ενοχή του για ψευδορκία στην κρίσιμη έρευνα για την εμπλοκή της Ρωσίας στις αμερικανικές εκλογές. Θα συνδεθούμε λοιπόν με τον Μιχάλη Ιγνατίου στην Νέα Υόρκη, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, Μιχάλη, σχετίζεται άμεσα και με την Τουρκία για την οποία συζητάμε τόση ώρα. Θεωρείται εκεί ένας από τους ατζέντιδες, ας το πούμε, της Τουρκίας των Ερντογάν για τη Ουάσιγκτον. Νίκη, καλησπέρα. Πολύ σωστά τα είπες. Και μπορεί να φανταστεί κανείς πόσο μεγάλο ψάρι είναι αυτός ο Μάικλ Φλιν για να σπεύσει ο πρόεδρος Τραμπ να του απονείμει χάρη. Ο ένλογο κύριος λοιπόν είναι πρώην στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών, πρώην στέλεχος των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, στενός συνεργάτης του πρόεδρου Τραμπ, αλλά και, όπως είπες και εσύ, ένας πυρωμένος ατζέντης της Τουρκίας. Και όχι μόνο αυτά, αναμίχθηκε στη βρώμικη υπόθεση της ρωσικής ανάμειξης στις προεδρικές εκλογές του 2016 και καταδικάστηκε για ψευδορκία στο FBI για το ρόλο που έπαιξε.
Θυμίζω ότι εκ μέρους της προεδρικής εκστρατείας του κ. Τραμπ είχε τις επαφές με τον Ρώσο πρέσβη στην Ουάσιγκτον και με Ρώσους αξιωματούχους στη Μόσχα. Είναι μια υπόθεση που ενδιαφέρει, ξέρεις, και προσωπικά τον εκλεγμένο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος πιστεύει ότι ο ίδιος και η οικογένειά του ήταν στόχος της ρωσικής κυβέρνησης τα προηγούμενα χρόνια. Οι επιθέσεις εναντίον του γιού του, του Χάντερ Μπάιντεν, από την ομάδα του Ρούντι Τζουλιάνι, ο οποίος είναι ο δικηγόρος του κ. Τραμπ, πιστεύεται ότι στηρίχθηκαν με στοιχεία που τους έδωσε η Μόσχα. Mm-hmm. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι η ρωσική ανάμειξη, όπως έχει χαρακτηριστεί, θα έρθει ξανά στο προσκήνιο με πρόεδρο τον κ. Μπάιντεν, όπως και η υπόθεση της Ουκρανίας. Λοιπόν, χθες το βράδυ, μέσω του λογαριασμού του στο Twitter, ο κ. Τραμπ ανακοίνωσε τα νέα που βεβαίως είχαν διαρρεύσει από νωρίς και είχαν προκαλέσει νίκη μεγάλες αντιδράσεις. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Ο άνθρωπος αυτός, και έτσι απλά στο λέω, δεν είναι καθόλου καθαρός. Με μεγάλη μου τιμή λοιπόν ανέφερε ο κύριος Τραμπ για αυτό τον κύριο. Ανακοινώνω ότι χορηγήθηκε πλήρης απαλλαγή, πλήρης χάρη στον στρατηγό Μάικλ Φλιν. Ο κύριος Φλιν εργάστηκε για την Τουρκία, ενώ ήταν μέλος της ομάδας της προεκλογικής εκστρατείας του κυρίου Τραμπ. Ο Ερντογάν τον πλήρωνε μέσω Τούρκου επιχειρηματία για να καταστρέψει τη φήμη του ημάμι Γκιουλέν και να πολεμήσει τις προσπάθειες αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων, αλλά και για να ταυτίσει τους Κούρδους της Συρίας με τους αντάρτες του ΠΚΚ που η Αμερική τους χαρακτηρίζει τρομοκράτες. Για αυτή τη δουλειά πήρε μισό εκατομμύριο δολάρια. Ο κύριος Φλιν είχε συζητήσει με τους Τούρκους και την απαγωγή του ημάμι Γκιουλέν που ζει στην Πενσιλβάνια. Η συζήτηση έγινε στο ξενοδοχείο Essex Νέας Υόρκης με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, παρακαλώ, ως υπουργό εξωτερικών, και τον γαμπρό του Ερντογάν, οι οποίοι του πρόσφεραν 15 εκατομμύρια δολάρια. Η συνωμοσία για την απαγωγή του Γκιουλέν προφανώς δεν προχώρησε ή, άλλοι λένε, νίκη, απέτυχε. Με την απονομή χάρης ο κύριος Τραμπ εξασφάλισε τη σιωπή του κυρίου Φλιν, ο οποίος γνωρίζει πολύ σοβαρές υποθέσεις που αφορούν τον σημερινό πρόεδρο. Από τη Ρωσία μέχρι και τη σχέση με τον Ερντογάν. Την ίδια στιγμή εξυπηρέτησε ακόμα μια φορά τον πρόεδρο της Τουρκίας, με τον οποίο έχει κοινά οικονομικά συμφέροντα, και θα έχει ενδιαφέρον, νίκη, αν ο νέος πρόεδρος βρει τον τρόπο να οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης τον κύριο Φλιν mm-hmm. για άλλες υποθέσεις, όπως παραδείγματος χάρη τις σχέσεις του με την Τουρκία και τη Ρωσία για το διάστημα που υπηρέτησε στο Λευκό Οίκο ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Λοιπόν, σε μια θέση νευραλγική, το καταλαβαίνει ο καθένας μας. Το μόνο βέβαιο είναι ότι με την νέα προεδρία είναι όλα ανοιχτά μπροστά μας και σε θέματα που είχαν κλείσει επώδυνα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Ιγνατίου. Εκεί θα σταθούμε. Είναι και η πανδημία βεβαίως που απασχολεί και τον εκλεγμένο πρόεδρο. Ο Τζο Μπάιντεν παρακινεί τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους. Για την ημέρα των ευχαριστειών όμως είναι εκατομμύρια εκείνοι που κινούνται ανεξέλεγκτα. Έλατε να δούμε συνολικά τις εξελίξεις. Τι κι αν η μετάβαση της εξουσίας έχει ήδη αρχίσει, ο Τραμπ παρεμβαίνει τηλεφωνικά στη συνεδρίαση της γερουσίας της Πενσιλβάνια για τα εκλογικά αποτελέσματα για να πει πως δεν έχασε. Πάντως φαίνεται να τακτοποιεί μία-μία τις εκκρεμότητες του πριν φύγει από τον Λευκό Οίκο. Έδωσε προεδρική χάρη στον πρώην σύμβουλό του Εθνικής Ασφάλειας, Μάικλ Φλιν, που είχε καταδικαστεί για ψευδορκία στην έρευνα του FBI για την ανάμειξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016. Ήταν μεγάλη μου τιμή να ανακοινώσω πως έδωσα στον στρατηγό Μάικλ Φλιν πλήρη χάρη. Μία από τις τελευταίες παρακαταθήκες του Τραμπ, η ακύρωση από το ανώτατο δικαστήριο της απόφασης για περιορισμούς μέσα στις εκκλησίες της Νέας Υόρκης εν ώψη της εορταστικής περίοδου. Ο Τζο Μπάιντεν, από την άλλη, κάλεσε τους Αμερικανούς να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους για την ημέρα των ευχαριστειών και τα Χριστούγεννα. We're at war with the virus, not with one another, not with each other. Την ώρα που η χώρα θρύνει 2.304 ανθρώπους από κορονοϊό μέσα σε 24 ώρες, γιατρός από το Μιζούρι ανέβασε αυτό το βίντεο για να πείσει τον κόσμο να φοράει μάσκες και να κρατά αποστάσεις. I hope that the last moments of your life don't look like this. Οι Αμερικανοί όμως δεν πείθονται. Με αυτοκίνητα και αεροπλάνα εκατομμύρια έφυγαν για τα εξοχικά τους ώστε να περάσουν τις γιορτές μακριά από τις πόλεις. Μόνο την Κυριακή πέρασαν από ελέγχους ασφαλείας στα αεροδρόμια της χώρας περισσότεροι από 1 εκατομμύριο επιβάτες.
Όλοι πάντως αναμένουμε να δούμε τι θα σηματοδοτήσει αυτή η νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. Τις εκτιμήσεις τους λοιπόν για τον αντίκτυπο της πολιτικής Biden-Blinken στο Λευκό Οίκο και στο State Department αντιστοίχως καταθέτουν μιλώντας στο Open και στη Γεωργία Γαρατζιώτη οι δημοκρατικοί γερουσιαστές Ματζαβίνος και Ραπτάκης. Και όπως λένε χαρακτηριστικά, με την εκλογή Biden κλείνει η πίσω πόρτα του Λευκού Οίκου για την Τουρκία του Ερντογάν. You know, I think we're fortunate here, you know, that, you know, the way our government is structured, who are friends of Greece, who are, you know, watching out for, you know, Greece's interests during this time. Ο Σπύρος Μαντζαβίνος εξελέγει πολιτιακός γερουσιαστής στο Ντέλαγουερ την πόλη γενέτειρα του Τζο Μπάιντεν με το Δημοκρατικό Κόμμα. Όπως λέει στο Open, οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Τόνι Μπλίνκεν στο τιμόνι του State Department επιστρέφουν δυναμικά στη διεθνή αρένα και θα αναλάβουν δράση και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πιστεύετε ότι ο Τόνι Μπλίνκεν θα αλλάξει την πολιτική των ΗΠΑ στη Μεσόγειο και σε ό,τι αφορά την επεκτατική πολιτική και την επιθετικότητα της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και στις όμορες περιοχές? Stability in the Eastern Mediterranean, and I believe President Biden will call out Turkish behavior that's in violation of international law, or that, you know, goes against Turkey's commitments as a NATO ally, you know, such as the violations, you know, the constant airspace violations Turkey, you know, commits on a daily basis. Η πίσω πόρτα του Λευκού Οίκου θα κλείσει για τον Ερντογάν, μας λέει με νόημα ο πολιτιακός γερουσιαστής Λεωνίδας Ραπτάκης, καυτηριάζοντας τις υπόγειες σχέσεις του Τραμπ με τον Τούρκο πρόεδρο. Τα τελευταία 4 χρόνια ο Ερντογάν είχε την πίσω πόρτα του Λευκού Οίκου ανοιχτό. Αυτή η πίσω πόρτα έχει κλείσει. Ο Ερντογάν πρέπει να έρθει από την μπροστινή πόρτα του Λευκού Οίκου, όπως όλοι οι άλλοι έρχονται να δούνε τον πρόεδρο της Αμερικής. Πιστεύετε ότι η πολιτική της κυβέρνησης Biden θα επιτρέψει την πρόκληση θερμού επεισοδίου από την Τουρκία στη Μεσόγειο? Αν πάει να κάνει κάτι λίγες σε 55 μέρες μέχρι τις 20 Γενωρίου, δεν θα έχει καλές σχέσεις για τα άλλα 4 χρόνια. Ο Biden δεν φεύγει. Ο Ερντογάν δεν πιστεύω θα πάει να κάνει καμιά ζημιά, να θυμώσει το Αμερικάνικο Κογκρέσιο, τη Βουλή. As we enter this transition period, that nothing, you know, nothing bad happens, and that Turkey does not look to take advantage of this period of transition, nor any other country that's adversarial to the United States takes. Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Ρωσία, με τη βοήθεια του ανταποκριτή μας του Θανάση Αυγερινού, γιατί είχαμε μια ενδιαφέρουσα, αξιοσημείωτη πυραυλική δοκιμή. Να πω βεβαίως, όπως βλέπουν οι τηλεθεατές μας, ότι έχουμε ήδη συνδεθεί και με το Βερολίνο, με τον Παντελή Βαλασόπουλο. Θανάση. Καλησπέρα Νίκη. Υποδεχόμενη και αυτή η Ρωσία των Τζο Μπάιντεν, προχώρησε σε μια από τις κλασικές επιδείξεις ισχύως, πραγματοποιώντας άλλη μια επιτυχή δοκιμή του πρώτου παγκοσμίως υπερηχητικού πυράβλου Τσιρκόν. Η δοκιμή έγινε στη λεκάνη του Βόρειου Παγωμένου Ωκεανού. Η εκτόξευση ήταν από ρωσική φρεγάτα στη Λευκή Θάλασσα και πέτυχε τον προβλεπόμενο στόχο της στη θάλασσα του Μπάρεντς, αναπτύσσοντας ταχύτητα 8 Μαχ, δηλαδή 8 φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου στον αέρα. Περίπου 9.800 χιλιόμετρα, αν υπολογίζω σωστά, διένυσε τα 450 χιλιόμετρα της απόστασης αυτή σε λιγότερο από 3 λεπτά. Η Ρωσία είναι η μόνη χώρα παγκοσμίως που έχει εντάξει έστω και δοκιμαστικά υπερηχητικούς πυράβλους στο οπλοστάσιο της, και είναι ένα βαρύ επιχείρημα στο διάλογο που γίνεται ατύπως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καλώντας την Ουάσιγκτον να μην συνεχίσουν την πολιτική της αποχώρησης από τις συμφωνίες για τον πλανητικό έλεγχο των στρατηγικών πυρηνικών πυράβλων. Στο επίκεντρο βέβαια του ενδιαφέροντος είναι η περίφημη συμφωνία START που λήγει στις 5 Φεβρουαρίου του 2021. Πιεζόμενος ο Τραμπ έκανε πολλές σπασμωδικές κινήσεις έναντι της Ρωσίας για να αποδείξει ότι δεν έχει προνομιακές σχέσεις με το Κρεμλίνο. Τελικά δεν υπέγραψε αυτή τη START. Όμως το ευχάριστο είναι ότι ο Τζο Μπάιντεν φαίνεται πως έχει εκφραστεί υπέρ της σύντομης διαπραγμάτευσης με το Κρεμλίνο και της υπογραφής μιας νέας πενταετούς. Θα δούμε τι θα κάνει μετά την 20η Ιανουαρίου. Ευχαριστούμε πολύ τον Θανάση Αυγερινό. Επιστρέφουμε στην πανδημία για να δούμε συνολικά την εικόνα εκτός συνόρων. Με το βλέμμα στραμμένο στα Χριστούγεννα που έρχονται, λοιπόν, σειρά χωρών ανακοινώνουν μικρή χαλάρωση των μέτρων. Την ώρα πάντως που η Κομισιόν επισημαίνει ότι είναι νωρίς για κάτι τέτοιο. Ένα μήνα πριν από τις γιορτές, ασκείται πίεση να μην ανοίξουν τα χιονοδρομικά με το φόβο ανεξέλεγκτης εξάπλωσης της πανδημίας. Κάτι βέβαια που καθόλου δεν αρέσει στην Αυστρία και στην Ελβετία. Θα δείτε όμως και εικόνες από ισπανικά γυροκομεία που σοκάρουν. Οι εικόνες από τα γυροκομεία στη Βαρκελόνη σοκάρουν. Σωροί νεκρών τυλιγμένες με σεντόνια δίπλα σε κρεβάτια ηλικιωμένων ασθενών.
Με την Ισπανία να μετρά περισσότερους από 200 νεκρούς την ημέρα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε χαλάρωση στον αριθμό των ανθρώπων που μπορούν να συμμετέχουν στα εορταστικά τραπέζια και νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας που θα ξεκινά στις 1.30 τα ξημερώματα, την παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Συνέχεια του μερικού lockdown μέχρι τις αρχές του νέου έτους, με μικρή χαλάρωση για την περίοδο των Χριστουγέννων, ανακοίνωσε η Άγγελα Μέρκελ, μετά από διαβουλεύσεις 7,5 ώρων με τους κυβερνήτες των κρατηδίων. Das wegen des sehr hohen Infektionsgeschehens die Beschränkungen nach menschlichem Ermessen bis Anfang Januar gelten müssen. Στην Ιταλία, ο Πρωθυπουργός Κόντε, σε συνεννόηση με την Γερμανίδα Καγκελάριο, ζητά από τους πολίτες Χριστούγεννα μακριά από τα χιονοδρομικά κέντρα. Nel pieno di una seconda ondata pensare di poter vivere delle vacanze natalizie in montagna, semmai perché questa è l'abitudine, allo stesso modo come in altri anni. Ο Βρετανός Υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ ανακοίνωσε σήμερα τα επίπεδα συνεγερμού για όλες τις περιοχές της χώρας. Στο κόκκινο με αυστηρούς περιορισμούς μπαίνουν Μάντσεστερ, Μπέρμιγχαμ, Λίτς και Νιουκάστλ, ενώ και το Λονδίνο βρίσκεται στο επίπεδο του υψηλότερου κινδύνου. We must make the right judgments guided by the science. The majority of England will be in tier 2, but in a significant number of areas, I'm afraid, they need to be in tier 3. Ξεκάθαρη και η προειδοποίηση της Κομισιόν προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Με τόσους νεκρούς και χιλιάδες κρούσματα ημερησίως, είναι εξαιρετικά νωρίς να μιλάμε για χαλάρωση των μέτρων, ακόμη και για τα Χριστούγεννα. Είδατε και τις δηλώσεις της Άγγελα Μέρκελ. Στη Γερμανία θα σταθούμε με τη βοήθεια του Παντελή Βαλασόπουλου και εκεί, με δεδομένο, Παντελή, ότι τα κρούσματα δεν μειώνονται όσο θα ήθελε το Βερολίνο με τα μέτρα που έχει λάβει ως τώρα. Οι ελπίδες όλων εναποτίθενται στο εμβόλιο. Ναι, Νίκη, καλησπέρα. Κυρίως τα κρούσματα δεν μειώνονται, αλλά είναι πολύ υψηλός ο αριθμός των θανάτων. Στη Γερμανία κοντά στα 400 άτομα κάθε ημέρα. Βέβαια, υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ, όπως είπε σήμερα και ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος είπε για άλλη μια φορά ότι μάλλον το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί στη Γερμανία. Όμως ήδη τα πρώτα κέντρα μαζικού εμβολιασμού έχουν στηθεί. Γίνονται αυτές τις μέρες οι πρώτες δοκιμές για το πώς θα είναι η ροή εκεί πέρα. Mm-hmm. Να πούμε ότι πρόκειται κυρίως για μεγάλα κλειστά γήπεδα. Οι πολίτες θα εισέρχονται μέσα και αρχικά θα βλέπουν ένα ενημερωτικό βίντεο για το τι είναι το εμβόλιο και τι πρόκειται να γίνει. Κατόπιν θα πηγαίνουν σε ένα γιατρό, ο οποίος θα τους παίρνει το ιστορικό τους στο ιατρικό, θα υπάρχει μια μικρή συνέντευξη και εκεί οι πολίτες θα μπορούν να πούνε ναι ή όχι. Εάν δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, εκεί θα μπορούσαν να διακόψουν. Κατόπιν θα υπάρχουν μέσα 5 καμπίνες για τους εμβολιασμούς. Θα πηγαίνει ο πολίτης, θα κάνει το εμβόλιο και κατόπιν θα υπάρχει ένας ειδικός χώρος όπου οι πολίτες θα πρέπει να μείνουν για μισή ώρα τουλάχιστον να παρακολουθούν μήπως υπάρξει κάποιο πρόβλημα μετά το εμβόλιο. Και κατόπιν θα αποχωρούν, θα μπορούν όμως να μπαίνουν σε μια εφαρμογή στο ίντερνετ στην οποία θα αναφέρουν οτιδήποτε παρουσιάζεται από το εμβόλιο. Σε κάθε κέντρο 300 άτομα θα απασχολούνται. Στο Βερολίνο ζητάνε εθελοντές από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Γιατί είναι πάρα πολλά τα άτομα που θα χρειαστούν να εργάζονται σε αυτά τα κέντρα. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, να σταθούμε στην οικονομία και να συνδεθούμε με τον Σπύρο Δημητρέλη, γιατί έχουμε τον τέταρτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής. Να δούμε πόσα χρήματα πιστώνονται και σε ποιους, Σπύρο. Νίκη, το χρώμα του χρήματος είδαν σήμερα πολλοί επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του τέταρτου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής. Σήμερα πιστώθηκαν συνολικά στους λογαριασμούς 700 εκατομμύρια ευρώ σε 143.169 δικαιούχους. Συνολικά μέσω του τέταρτου κύκλου έχουν δοθεί ήδη 1,12 δισεκατομμύρια ευρώ σε 222.173. Να δούμε μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις επαγγελματιών και επιχειρήσεων που έχουν μπει στον τέταρτο κύκλο. Ναι. Ιδιοκτήτες ταξί 4.644, ψητοπολία 3.569, εστιατόρια 3.519 και καφενεία 3.310, ενώ αύριο πληρώνονται και οι αποζημιώσεις αναστολής σύμβασης σε 330.000 εργαζόμενους. Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, και από την επιστρεπτέα προκαταβολή στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που, όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ του Γιάννη Φόσκολου, αποτελεί πια πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση.
Σκληρή πολιτική κόντρα ξέσπασε με φόντο τον νόμο για τη μείωση των εισφορών κατά 3 μονάδες το 2021. Η αξιωματική αντιπολίτευση καταψήφισε την επιμαχή διάταξη με την αιτιολογία πως η μείωση προέρχεται από τις εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ, στερώντας πόρους από τον οργανισμό και τους ανέργους. Όταν όμως τη χασούρα θα την επομιστεί ο ΑΕΔ, στην πραγματικότητα αυτό που κάνουμε, που κάνετε μάλλον, είναι να στερείτε από τους ίδιους τους εργαζόμενους παροχές και δυνατότητες που ο ΑΕΔ πρέπει να δίδει, ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης. Θα στερούνται παροχές οι άνεργοι, θα στερούνται παροχές οι εργαζόμενοι. Η κυβέρνηση απαντά πως η απώλεια θα καλυφθεί από τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΣΟΥΡ και του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς ο ΑΕΔ θα παίξει κομβικό ρόλο στο πλαίσιο του πυλώνα ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και της κατάρτισης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακούσει τίποτα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν κατάλαβε ότι ένας από τους 4 πυλώνες είναι πραγματικά η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και της κατάρτισης. Δεν έχει καταλάβει ότι ο ΑΕΔ παίζει κεντρικό ρόλο σε αυτό το σχεδιασμό και θα αξιοποιηθούν τα χρήματα του προγράμματος ΣΟΥΡ αλλά και του προγράμματος Ταμείου Ανάκαμψης. Τη μείωση των εισφορών καταψήφισε και το ΚΚΕ, ενώ παρόν δήλωσαν το ΚΙΝΑΛ, το ΜΕΡΑ25 και η Ελληνική Λύση. Αυτό που χρειάζεται είναι η δέσμευση της κυβέρνησης ότι η ρύθμιση αυτή θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι μονάχα για ένα μικρό διάστημα. Η μείωση των εισφορών κατά 3 μονάδες φέρνει καθαρή μηνιαία αύξηση από 8 έως 24 ευρώ για μεικτούς μισθούς της τάξης των 650 έως 2.000 ευρώ. Αντίστοιχα, η ελάφρυνση για τους εργοδότες κυμαίνεται από 12 έως 35 ευρώ το μήνα για το ίδιο εύρος μισθών. Στον χώρο του πολιτισμού τώρα για μια μεγάλη απώλεια. Σε ηλικία 84 ετών πέθανε η σπουδαία ηθοποιός Εύα Κοταμανίδου. Γεννημένη στην Αθήνα το 1936, σπούδασε θέατρο στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν. Είχε μακρά πορεία στο θέατρο, ενώ έγινε ευρέως και διεθνώς γνωστή από τις καθηλωτικές της ερμηνείες σε ταινίες του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, όπως ο Θίασος, Μεγαλέξανδρος, Τοπίο στην Ομίχλη και Το Βλέμμα του Οδυσσέα. Η Εύα Κοταμανίδου, ενταγμένη από νωρίς στην αριστερά, το 1989 εξελέγει βουλευτής με το συνασπισμό. Τώρα, όσο επιμένει η πανδημία στη χώρα μας, τόσο συνεχίζονται και οι δωρεές για την ενίσχυση του συστήματος υγείας. Σχετική πρωτοβουλία για την Κεντρική Μακεδονία πήρε ο ΟΠΑΠ. Έμπρακτα τη στήριξή του στην ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, δείχνει για ακόμα μια φορά ο ΟΠΑΠ. Με υλικό και εξοπλισμό που δωρίζει, ενισχύοντας το σύστημα υγείας και τις τοπικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Στο Ιπποκράτειο, το οποίο είναι νοσοκομείο αναφοράς, ο ΟΠΑΠ προσφέρει 8 συσκευές υψηλής ροής οξυγόνου, 3 φορητούς ανεπνευστήρες, φορητό ακτινολογικό μηχάνημα, 2 πινιδωτές και φορητό υπέρηχο. Εξοπλισμό που δίνει τη δυνατότητα θεραπευτικών και διαγνωστικών παρεμβάσεων στο θάλαμο νοσηλείας ασθενών με λίμωξη COVID. Η χειρονομία αυτή αποτελεί απόδειξη της κοινωνικής ευαισθησίας του ΟΠΑΠ, ενώ μας δίνει τα απαραίτητα εφόδια και τη δύναμη που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους ασθενείς που έχουν ανάγκη. Ο ΟΠΑΠ ανέλαβε να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκη σε υγειονομικό υλικό, με μεγάλο αριθμό προστατευτικών μασκών και γάντια μιας χρήσης, όπως και με 5.400 φιάλες αντισηπτικού απαραίτητα για την διεκπέρωση των αρμοδιοτήτων τους. Είμαι βέβαιος ότι οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν ότι ο ΟΠΑΠ είναι μαζί μας σε ό,τι σημαντικό συμβαίνει στην πόλη. Αισθάνομαι την ανάγκη να σας συγχαρώ για το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, για την αλληλεγγύη και την ενεργό συνεισφορά σας στην κοινωνία, με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ στον τομέα της υγείας, με στόχο να συμβάλλετε ενεργά στην αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19. Στόχος του ΟΠΑΠ είναι η αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών που δημιουργούνται για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μείνετε στο Open. Ακολουθεί η ρομαντική κομμωδία Νύφες σε πόλεμο με τις Kate Hudson και Anne Hathaway. Και αμέσως μετά η οσκαρική ταινία Οδηγός Αισιοδοξίας με τον Bradley Cooper και τη Jennifer Lawrence. 1/4 μετά τα μεσάνυχτα. Μην χάσετε το δεύτερο επεισόδιο της αφιερωματικής σειράς και γένετο Ελλάς για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21 από όλους εμάς. Καλό σας βράδυ, να προσέχετε.